Και την ερχόμενη Πέμπτη διεκόπη η δίκη του πατρός Αντωνίου, αλλά και ακόμα 7 πρώην εργαζομένων της Κιβωτού του Κόσμου για τα αδικήματα αναφορικά με σωματικές βλάβες, τιμωρίες, απειλές, ξυλοδερμούς, κακές συμπεριφορές σε φιλοξενούμενους της δομής. Ο πατήρ Αντώνιος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας. Το αίτημα για διεκοπή της δίκης υπευλήθη από την υπερασπιστική γραμμή του πατρός Αντωνίου εξαιτίας κολλήματος ενός εκ των δικηγόρων του. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου έφτασε εδώ στα δικαστήρια εμφανισιακά αλλαγμένος, με μακριά μαλλιά, δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση, ευχήθηκε μόνο καλή σαρακοστή και χρόνια πολλά. Στο πλευρό του, εκτός από την πρεσβυτέρα, ήταν και αρκετά παιδιά που έμεναν παλαιότερα στην Κιβωτό του Κόσμου και ήρθαν εδώ για να τον υποστηρίξουν. Ενώ τέλος να σου πω ότι υπάρχει και εκκρεμής ξεχωριστή έρευνα κατά του πατρός Αντωνίου για την κατηγορία της κακουργηματικής κατάχρησης ανηλίκων. Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη Κίγου.